Ονομάζομαι Σταύρος Κοντήλης, γεννήθηκα το 1944. Το κάμπο της Σάμαρου. Σιγά σιγά το μυαλό μου πήγε στα θέματα του Πυθαγόρα και έχω διαβάσει περίπου 45-50 βιβλία από διαφορετικούς λόγιους και γύρω στα 65 βιβλία από αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι αναφέρουν έστω και το παραμικρό για το Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε γύρω στο 580 π.Χ. Η πρώτη διδασκαλή του ήταν ο Βάρης, ο Ναζαράτος και ο Κρεόφιλος. Το 562, στα 18 του χρόνια, έφυγε από την Σάμου όταν τα παιδιά του Αιάκη, Πολυκράτης, παντάγνωστος και Σιλωσόντας, πήραν την εξουσία της Σάμου στα χέρια τους και χώρισαν τη Σάμου σε τρία τμήματα. Η Αστυπάλαια, το σημερινό Πυθαγόριο που λέμε, η ηγεσία του Ανατολικού Σάμου της Σάμου και το δυτικό μέρος είναι η Εσχρονία. Η Εσχρόνη ήταν μια αρχαία φυλή της Σάμου, την οποία εμείς είμαστε οι απόγονοι. Όταν έφυγε, επισκέφθηκε πολλά μέρη, ναούς, μαντεία και διδάχτηκε από τον Θάλη την ιέρεια των Δελφών και πολλούς άλλους. Το 546 οι Ιωνικές πόλεις καταπατήθηκαν και ο Πυθαγόρας μαζί με τον Ξενοφόντα βρίσκονται στο Κολοφόν, το οποίο είναι βορείως από το λιμάνι του Γλάρου και βορείως από τη Σάμο. Οι αρχαίοι συγγραφείς γράφουν ότι ήρθε στη Σάμο όταν ήταν σε ηλικία περίπου 40 χρονών και ίδρυσε το ημικύκλιο. Αλλού αναφέρεται ότι έφυγε όταν ήταν σε ηλικία 40 χρονών λόγω της τυραννίας και διαφωνίας με τον Πολυκράτη ή όπως λένε στους ντόπιους δεν τους άρεσε ο τρόπος της διδασκαλίας του. Περίπου το 535 με 528, εδώ θέλω να αναφέρω ότι το 535 περίπου ο Φαραώς της Αιγύπτου έκανε συμμαχία με τον Πολυκράτη και σε διαφωνία ο Πολυκράτης με τα αδέρφια του σκότωσε τον μεσαίο αδερφό του τον Πολύγνωστο και τον Σιλωσόντα τον εξόρισε. Και αυτός πήρε την ολοκληρωτική κατοχή της Σάμου. Ο Φαραώ χρηματοδότησε, λέγεται, τις τρίαινες του στόλου του Πολυκράτη και τους μισθωτούς που είχε ο Πολυκράτης μέχρι το 528 με 527. Ο Σιλωσόντας το 525 βρίσκεται στην Αίγυπτο που έχει καταπατηθεί από τους Πέρσες και κάνει δώρο μια χλαμίδα στον Δαρίο. Ο Πυθαγόρας που βρίσκεται επίσης στην Αίγυπτο συλλαμβάνεται αιχμάλωτος μαζί με τους Αιγυπτίους ιερείς, την βασιλική οικογένεια και τους μισθωτούς στρατιώτες. Το 522 ο Πολυκράτης συλλαμβάνεται, παλουκίζεται και την εξουσία της Σάμου την παίρνει ο Μεάνδριος. Ο Ηρόδοτος λέει ότι ήταν το τέλος τα 40 χρόνια τυραννίας του Πολυκράτη. Δηλαδή 522 η δολοφονία του και 40 γίνονται 562. Συν 18 χρόνια που έφυγε ο Πολυκράτης φτάνουν στην ηλικία του ότι γεννήθηκε το 580. Το 521 ο Δαρίος γίνεται βασιλιάς της Περσίας και ο διωτικός γιατρός του είναι ο Δημοκίδης από τον Κρότονα που ήταν ο καλύτερος ιατρός της εποχής του και, ήταν ο πρώην γιατρός του Πολυκράτη. Αυτός επέμβει στο Δαρείο και πήρε την ελευθερία του ο Πυθαγόρας. Ο Σιλωσόντας όταν έμαθε ότι ο Δαρείος έγινε βασιλιάς πήγε στα Σούσα και του ζήτησε βοήθεια να πάρει πίσω την πατρίδα του, την Σάμο που την διοικούσε ο Μεάνδριος. Ο Δαρείος συμφώνησε και έστειλε τον Ορόιτη με στρατό καταπάτησαν τη Σάμο και ο Σιλωσόντας έγινε ο βασιλιάς της Σάμου. Ο Πυθαγόρας μετά την ελευθερία του το 520 π.Χ. βρίσκεται στην Δήλο και συμπαραστάται στον δάσκαλό του τον Φερακίδη που ήταν άρρωστος μέχρι τον θάνατό του. Εν συνεχεία ο Πυθαγόρας έρχεται πίσω στην πατρίδα του στην Σάμου. Εδώ οι ιστορικοί αναφέρουν ότι όταν ο Πυθαγόρας επέστρεψε πίσω
στην Σάμο, βρήκε την πατρίδα του καταπατημένη από τους Πέρσες, ναοί και σχολεία καταστραμμένα. Επίσης αναφέρουν ότι ο Πυθαγόρας εκτός πόλεως κατοίκησε σε μια σπηλιά που περιβαλλόνταν εκεί μέθα και νύχτα και στην παραπλεύρω σπηλιά συναντιόταν με τους οπαδούς του να μιλήσουν θέματα που αφορούσε αυτούς. Επίσης αναφέρεται ότι στην επιστροφή του ήταν σε ηλικία 56 με 59 ετών. Ο Ερόδοτος που έζησε εδώ στη Σάμο το 454 με 546, δηλαδή για 8 χρόνια, μας λέει στο βιβλίο 3 ότι μίλησε με ανθρώπους εδώ στη Σάμο που γνώριζαν την οικογένεια του Πυθαγόρα. Και λέει, ο Πυθαγόρας πήγε στην Αίγυπτο και έμαθε την Αιγυπτιακή γλώσσα. Ο Αντίφων, ο ανώνυμος Αθηναίος σοφιστής, καταγράφει από τον Ανακρέον. Ο Ανακρέον ήταν ο ποιητής του Πολυκράτη και ζούσε μέσα στο παλάτι, λεπτομέρειες που ο Διογένης Λαέτριος, ο Ιάμπλικος και ο Πορφύριος μας διηγούνται πολλά από ό,τι γνωρίζουν. Στο Βυζαντινό βιβλίο Σούδα, γραμμένο λίγο πριν από το 1000 μετά Χριστόν, αναφέρει στον Όσιο Παύλο τον Λατρινό, ο οποίος γεννήθηκε το 863 μετά Χριστόν, αυτός ήρθε και κατοίκησε 2 φορές εδώ στον Κέρκη, στο σπήλαιο που κατοικούσε ο Πυθαγόρας ο φιλόσοφος. Ο Ιωάννης Γιαγάς, επαναστάτης με τα αδέρφια του, στα απομνημονεύματά του αναφέρει ότι το 1916 η ομάδα του πήγε και ξενύχτησε στην Καμάρα που υποστηρίζεται ότι εκεί κατοίκησε ο Πυθαγόρας. Ο αστρονόμος Carl Sagan γύρω στο 1977 σε ένα από τα προγράμματά του στην τηλεόραση με θέμα τον Πυθαγόρα ομίλησε μέσα από το σπήλαιο της 40 δασκαλιώτισσας. Οι τσοπάνιδες που έβαζαν τα γίδια τους στις σπηλιές, όπως ο Στέλιος Μακρύς, η γυναίκα του Κωνσταντινούλα και ο πατέρας μου, παραγιός τους, Χρυσόστομος, ορφανός, γεννήθηκε το 1913, έβαζαν τα ζώα τους στην σπηλιά του Πυθαγόρα. Καθώς και εγώ, μικρός τσοπάνης, παραγιός τον Αλέξη τον Αναστάσιτο, βάζαμε τα γίδια εκεί που οι ντόπιοι γνωρίζουν ως τη σπηλιά του αρχαίου σοφού Πυθαγόρα. Να κλείσω. Οι ενδείξεις μας σωθούν α. Ότι ο Πυθαγόρας επέστρεψε στη Σάμο με σκοπό να κατοικήσει σε ιερό χώρο ηρεμίας και διδασκαλίας. Όμως έφυγε και ξεκίνησε καινούργια ζωή στον Κρότονα.